είναι αυτό που εμείς λέμε το πολιτισμός καθημερινότητας. Που είναι τι. Νούμερο ένα είναι η ασφάλεια. Χωρίς ναι. την οποία οτιδήποτε άλλο είναι άκυρο. Νούμερο δύο είναι η λειτουργία της πόλης. Mm-hmm. Καθαριότητα, πράσινο, φωτισμός. Νούμερο τρία είναι η απελευθέρωση και επανάκτηση του δημόσιου χώρου. Δηλαδή? Αυτό το οποίο έχουμε χάσει. Μα βγήκαμε μπροστά ναι. και μιλήσαμε για ελεγχόμενους χώρους χρήσης. Μάλιστα. Ελεγχόμενους χώρους χρήσης. Ναι, ναι. Είναι κάτι το οποίο γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν 100 ναι. τέτοιοι χώροι χρήσης αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο σε προοδευτικές, να τις πούμε έτσι, όπως η Ολλανδία, ναι. ακόμα και σε συντηρητικές, όπως η Γερμανία. Μου λες τώρα και να το πιστέψω, δεν έχω κανένα πρόβλημα, είμαι και ευκολόπιστος. Ότι δεν πρόκειται να μετακινηθείς, εφόσον βγεις δήμαρχος Αθηναίων, δεν πρόκειται να μετακινηθείς στην κεντρική πολιτική σκηνή για τα επόμενα 8 χρόνια. Μα εμένα το πάθος. Μας ακούνε, και μας ακούνε εκατομμύρια. Ναι, ποιος το ακούμε και πώς θα το κρατήσει. Εμένα το πάθος μου είναι αυτό δείξει. Μάλιστα. Και η απάντησή μου σε αυτό είναι πάρα πολύ απλή. Ξείς, αν ήθελα ναι. να μετακινηθώ στην κεντρική πολιτική σκηνή, είχα δόξα τω Θεώ πολλές ευκαιρίες να το κάνω όλα αυτά Όντως. Τα χρόνια. Εμένα όμως μου αρέσει το καθημερινό, η λάτσα. Ναι. Όλα αυτά τα μικρά που σου είπα στην αρχή που κάνουν τα μεγάλα, ναι. που κάνουν τις ζωές των ανθρώπων έστω και λίγο καλύτερες.